Αν μπορώ να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση, γιατί δεν ίσως δεν το κατάλαβα καλά. Μίλησε ο κύριος Δήμαρχος του Άρμος Οριστικού για 1.250 συνδέσεις. Και για τις τρεις πόλεις ή μόνο, και για τις τρεις. 401 φάση των 480. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα. Θέλουμε το φυσικό αέριο. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να πει δεν θέλουμε φυσικό αέριο για να χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση, γιατί είναι μια φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με τις υπόλοιπες και καθαρότερη. Να βάλουμε κάποια ζητήματα τώρα έτσι κρίσιμα για μας. Καταρχήν, αυτό που μπήκε από όλες τις τοποθετήσεις ήταν η λέξη ασύμφορη και κερδοφόρο. Άρα, οι εταιρείες δεν σκέφτονται σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, αλλά σύμφωνα με την κερδοφορία των εταιριών τους, μια και λειτουργούν με πλήρη ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Εμείς τώρα κάποιες σκέψεις που θέλουμε να βάλουμε, χαιρόμαστε, θέλουμε να έρθει το φυσικό αέριο, μακάρι να υλοποιηθεί γρήγορα. Καταρχήν να καλυφθεί το σύνολο των νοικοκυριών, γιατί από αυτό που είπα στην πρώτη φάση και για τις τρεις πόλεις είναι πάρα πολύ λίγες οι συνδέσεις για την πρώτη φάση. Κάποια άλλα κρίσιμα, τα τέλη σύνδεσης, γιατί υπάρχει εμπειρία από περιοχές που έχουν φυσικό αέριο, θα πρέπει να είναι δωρεάν για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής. Επίσης, οι εργασίες για τις συνδέσεις, οι οποίες στοιχίζουν περίπου γύρω στις 2.500 ευρώ, από ό,τι ξέρουμε, για καυστήρα, μελέτες και ιστορίες, θα πρέπει να επιδοτούνται με έναν τρόπο, γιατί ήδη οι κάτοικοι της περιοχής μας έχουν κάνει διάφορες εργασίες για να αλλάξουν θέρμανση μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Και το κυριότερο για μας που πρέπει να διασφαλιστεί είναι η τιμή του φυσικού αερίου, γιατί τώρα είναι συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου. Ακριβό πετρέλαιο, φθηνότερο φυσικό αέριο, αλλά ακριβό σε σχέση έτσι και με τους μισθούς και τις συντάξεις και τα εισοδήματα της περιοχής. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν πρέπει να δώσουμε δηλαδή τη μάχη όχι μόνο για να έρθει, αλλά για να εξασφαλιστούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, γιατί σας λέμε πάλι η εμπειρία από άλλες περιοχές λέει ότι αν δεν εξασφαλιστεί ένας ικανός αριθμός συνδέσεων, οι εταιρείες δεν κάνουν τις επεκτάσεις του δικτύου μέσα στις πόλεις πια που υπάρχει το φυσικό αέριο. Και πραγματικά αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει σήμερα και η αίθουσα είναι κατάμεστη, νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί, γιατί το φυσικό αέριο θα αφορά την πόλη των Βρεβενών, αλλά ο υπόλοιπος νομός χρησιμοποιεί άλλες μορφές ενέργειας, άρα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το ενδιαφέρον και αυτή η κινητοποίηση και για τις άλλες μορφές ενέργειας, κυρίως για το πετρέλαιο με αυτή μήνυ, για να μπορεί να μην υπάρχει μόνο το ειδικό καθεστώς για τα Βρεβενά, αλλά όλη η περιοχή να ζεσταίνεται έτσι με φθηνή ενέργεια.